εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας και ειδικά στα μέσα, ότι οι μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί έχουν συρρυκνωθεί, έχει αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης των πολιτών. Από το hard copy, magazine και εφημερίδα έχουμε έρθει στα δυναμικά social media και στα application. Οπότε νέοι δημοσιογράφοι, αποφυτώντας από τμήματα δημοσιογραφίας, πρέπει να επιλέξουν πού θα κινηθούν επαγγελματικά, έτσι, σε ποιους τομείς θα απασχοληθούν. Οπότε εγώ και ο καθηγητής μου στη Σχολή Δημοσιογραφίας, ο κ. Τσουρβάκας, ορμόμενοι από έρευνες του Ρόμπερτ Πίκαρτ, που είναι καθηγητής στην Οξφόρδη, ξεκινάμε ένα διδακτορικό να μελετήσουμε όλα τα business models, όλα δηλαδή τα νέα μοντέλα επιχειρηματικών πρωτοβουλειών που μπορούν να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γι' αυτό το αναφέρω επειδή σας αφορά. Αυτά για τα επαγγελματικά μου και τα ακαδημαϊκά μου τρέχοντα ζητήματα. Πολύ ωραία. Μια και μίλησες για επιχειρηματικότητα και τα λοιπά. Ναι. Είμαστε θεωρητικά υποδέωσα των Βακανίων, έχουμε ένα λιμάνι το οποίο λιμάνι είναι η είσοδος για τα Βαλκάνια και βλέπουμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα λιμάνι. Πώς είσαι εσύ λοιπόν μια και πολύ σημείο. Αυτό με έχει προβληματίσει και εμένα και με προβληματίσει γιατί ούτε εγώ μπορώ να πάω σε ένα νησί με τον καραβάκι. Πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο, να πάμε στον Πειραιά κτλ. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι θέμα πολιτιακό του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι θέμα των εφοπλιστών κατά πόσο κρίνουν ότι οι γραμμές αυτές είναι συμφέρουσες για τις επιχειρήσεις τους. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα βγάλω τον Δήμο εγώ και τον Δήμαρχο κάθε πόλης και ειδικά Θεσσαλονίκης από κανένα πρόβλημα. Ο Δήμος, αν δεν μπορεί να λύσει κάτι, η αστυνόμευση όπως αναφέρθηκε πάρα πολύ σωστά, ο ΑΣΤ όπως αναφέρθηκε πάρα πολύ σωστά, γιατί είναι θέματα κεντρικής κυβέρνησης, μπορεί να πιέσει. Και πώς μπορεί να πιέσει? Μπορεί να πιέσει δυναμικά και η γνώμη μου εμένα προσωπικά είναι μπορεί να πιέσει αν είναι ανεξάρτητος και δεν έχει να δώσει λόγο είτε στο κυβερνών κόμμα είτε σε κάποιο άλλο αντιπολιτευτικό κόμμα. Άρα δηλαδή άμα δεν είναι δεσμευμένος άλλων συμφερόντων και εξελίξεων. Γι' αυτό και επέλεξα τον συνδυασμό του Πέτρου Λεκάκη και μετά από συζητήσεις που είχα μαζί του αποφασίσαμε να είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος γιατί κατεβαίνει ως ανεξάρτητος συνδυασμός. Ο οποίος παρά το γεγονός ότι όλοι ψηφίζουμε ένα κόμμα, έτσι, πηγαίνουμε στις εκλογές βουλευτικές, θα στηρίξουμε ο καθένας ένα κόμμα, ένα πολιτικό συσχετισμό. Στην Θεσσαλονίκη, στις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν 26 Μαΐου, ο συνδυασμός αυτός ήταν ανεξάρτητος, δεν έχει ζητήσει και δεν έχει πάρει χρήσμα από κανένα κόμμα και γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ σημαντικό για μένα που είμαι υποψήφιος μαζί του. Από εκεί πέρα, η επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλονίκη. Εγώ, άλλος ένας λόγος που ασχολήθηκα, ήταν γιατί είδα το 2010 που ανέλαβε η πρωτοβουλία του Γιάννη Μπουτάρη, είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ας το πούμε, όχι ιδιωτική, μια μεμονωμένη δημοτών πρωτοβουλία για την πόλη, είδα να κάνουν πράγματα, είδα να παράγουν έργο. Ήμουνα και εγώ πολύ, έτσι, είχα αμφιβολίες στην αρχή, λέω τώρα μια παράταξη, χωρίς κομματική στήριξη, θα μπορέσει να κάνει κάτι. Και όμως μπορέσαν να κάνουν πράγματα, με παραλήψεις φυσικά.